όχι αν τα είπες, αλλά αν τα έκανες από εκεί και πέρα πράξη. Τώρα λοιπόν, ή εν αληθεία προσέρχει το Θεό, εάν προσέρχεσαι πραγματικά και αληθινά στον Θεό, με τα προσοχής αποκρίνου ημί, προσάμε έλυσε πελωτάστη. Να μου απαντήσεις, αν προσέρχεσαι αληθινά στον Θεό, αυτά τα οποία θα σε ρωτήσω. Και η ερώτηση πρώτη του ιερέως είναι, τι προσήλθες αδελφέ προς πίκτον το Αγίο Θυσιαστηρίο και τη Αγία Συνοδεία τάφτου, επειδή ο υποσήφιος προσπίπτει ευκάτω γονατίζει κάτι της μετάνοιας. Ρωτάω ιερέας, γιατί ήρθες εδώ αδελφέ, τι κάνεις εδώ της μετάνοιας στο θυσιαστήριο, τι ζητάς από αυτή τη συνοδεία που έχεις έρθει εδώ. Ποθώ το βίο της ασκήσεως την ήρθα. Ποθώ να ασκηθώ σε αυτό τη ζωή που κάνετε και όλοι εσείς. Να μαθητεύσω. Η άσκηση δεν είναι με την έννοια της ασκήσεως ο ασκητής, αλλά είναι με την έννοια της μαθήσεως. Ποθώ να μάθω αυτό το βίο της ασκήσεως. Να ασκηθώ σε αυτό το βίο τον οποίο κάνετε, να μαθητεύσω. Ποθείς αξιοθύνε του αγγελικού σχήματος και καταταγήνε το χορό του μονασόδου. Επιθυμείς πράγματι να δεχθείς το αγγελικό σχήμα και να ενταχθείς και εσύ μέσα στο χορό των μοναζόντων. Και απαντάει ο υποψήφιος, ναι, του Θεού συνεργούντος του μία πάντα. Πράγματι το επιθυμώ, αλλά με τη βοήθεια του Θεού. Πιστεύω και το καταφέρω. Όντως καλόν έργο και μακάρι να εξελέξω, αλλά εάν και τελειώσεις. Πράγματι λέει, ωραίο έργο, επέλεξες. Πολύ καλό αυτό που σκέφτησες, να μαθητεύσεις σε αυτό το βίο. Και είναι και μακάριο, θα σε κάνει ευτυχισμένο. Αλλά μόνο εάν και τελειώσεις αυτό. Εάν το φέρεις μέχρι, τέλος. Τα γάρ καλά, κόποκτώνται και πόνο κατορθούνται. Να θυμάσαι όμως, ότι όλα τα καλά αποκτώνται με κόπο σε αυτή τη ζωή. Και με πολύ πόνο γίνονται κατορθωτά. Δηλαδή μην νομίζεις ότι είναι εύκολο, αλλά γίνεται αυτό, είναι καλό το έργο που επιθυμείς, αλλά να ξέρεις θέλει πολύ κόπο και πολύ μόχθο και πολύ κόπο και πόνο. Και η επόμενη ερώτηση. Εκ ουσίας σου τη γνώμη προσεύχει το Κυρίο, έρχεσαι με τη θέλησή σου να δώσεις τη ζωή σου στο Θεό. Ναι, απαντάει, του Θεού συνεργούντος δίνει επάνω. Γιατί ρωτάει τώρα αυτό. Διότι είχαμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι δεν προσερχόντουσαν την δική τους γνώμη. Αλλά κατόπιν ανωτέρας θείας. Δεν είναι λίγοι οι στρατηγοί ή οι στρατηγοί οι οποίοι μπλέκανε κάποια στιγμή με μια άλλη γυναίκα και τους αναγκάζανε να πάνε τις γυναίκες τους σε μοναστήρι για να μπορέσουν να απαλλαγούν ώστε να παντρευτούν αυτοί μετά. Και γι' αυτό ρωτάει, έρχεσαι με τη δικιά σου τη γνώμη ή μήπως όπως λέει παρακάτω μη εκτινός ανάγκης ή βίας ή μήπως κάποια άλλη ανάγκη σε έφερε εδώ ή σε βίασαν, σου έχουν βάλει το πιστόλι στον πρόγραφο. Γιατί είχαμε τέτοια πάρα πολλά φαινόμενα όπου φυσικά όταν τους λέγανε της Αλληνής διάλεξε ή αποκεφαλίζεσαι της έλεγε ο αυτοκράτορος ή πας στο μοναστήρι. Φυσικά εκείνη διάλεγε να πάει σε μοναστήρι για να επιζήσει. Έτσι έχουμε πάρα πολλές αυτοκράτορες, πάρα πολλές πριγκίπισσες, πάρα πολλά πρίγκιπες
όταν έπαιρνε ο ένας ο βασιλιάς την εξουσία, ο ένας γιος, ο άλλος την δίνευε. Οπότε από ανάγκη σκρόταν, έφευγε, θα χάσει τη ζωή του από βία, έφευγε και έλεγε στο μοναστήρι για να σωθεί. Και γι' αυτό ρωτάει. Ουχή τιμή επάντε. Όχι, δεν έρχομαι από ανάγκη, ούτε από βία. Και η ανάγκη μπορεί να είναι πολλές φορές και οικονομική. Μπορεί να είναι ότι δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι μου. Μπορεί το σπίτι μου να είναι ένα τρολοκομείο. Μπορεί στο σπίτι μου να κινδυνεύω. Μπορεί στο σπίτι μου να μην γίνονται σωστά πράγματα. Και να μην μπορώ να επιβιώσω προς αυτό το περιβάλλον. Μπορεί στο σπίτι μου να υπάρχει φτήνα. Οπότε, λέω στο μοναστήρι, τουλάχιστον έχουν και τρώνε. Έχουν, κοιμούνται και είναι κοντά στο Θεό. Επομένως, σας πάω. Αυτό είναι κινούμενο της ανάγκης. Γιατί δεν μπορώ κάτι άλλο να κάνω. Ή απέτυχα στη ζωή μου. Και αφού απέτυχε και είμαι άχρηστος στη ζωή μου, είναι το που λέει κανείς, θα δοκιμάσω, θα δοκιμάσω και δοκιμάσω, θα πιάνω, δεν τα καταφέρω, θα δω, μπορεί να γίνω και μοναχός. Αυτός είναι ο αποτυχημένος, ο οποίος, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, αναγκάζεται και πάει. Αλλά αυτός δεν μπορεί να είναι ποτέ και επιτυχημένος μοναχός, ούτε μοναχός. Αυτός που πιέστηκε από κάποια ανάγκη. Πολλές φορές όμως ευλογεί ο Θεός και γίνονται και καλοί. Παρότι η απάντηση φυσικά είναι ότι όχι, δεν προσέρχομαι από τέτοια ανάγκη. Και πρόσεξε να στη λέει, λέει παραπάνω, νυν ουν ή εν αληθεία προσέρχει το Θεό. Γι' αυτό το λέει, εάν πραγματικά προσέρχεσαι και μου πεις την αλήθεια. Και δεν μπορεί να ξέρει ο ιερέας, εάν μέσα του ο άλλος λέει την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να ξέρει. Εάν εκείνη την ώρα τη λέει και την ξέρει από μέσα του, και γι' αυτό το θέτει ήδη από πιο πριν. Αποτάσσει το κόσμο, κέρδισε το κόσμο κατά την εντολή του Κυρίου, αποτάσσε, λέει, απομακρύνεσαι, απολύπτεις τον κόσμο, κέταε το κόσμο κατά την εντολή του Κυρίου. Εδώ φυσικά λέγοντας τον κόσμο, δεν εννοεί τους ανθρώπους. Εννοεί το κοσμικό φρόνημα και εννοεί βασικό στην αμαρτία του κόσμου. Τον τρόπο ζωής που κάνει ο κόσμος. Αυτό που λέγαμε τις προάλλες, που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αν εφήρμοζαν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού μέσα στην κοινωνία, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν μοναστήρια. Εάν κάποιος έχει το θέλημα του Θεού και εφαρμόζεται μέσα στον κόσμο το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει λόγος να αποταχθώ εγώ από αυτόν τον κόσμο. Γιατί, αφού ζει, εάν ας πούμε ζούσα την εποχή που ήταν ο Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππόνος, που δημιούργησε το κράτος του Θεού και κλείσαν οι φυλακές, κλείσαν οι αστυνομίες, κλείσαν τα δικαστήρια, δεν υπήρχε πόλεμος, υπηρετούσε παντού η αλήθεια, η δικαιοσύνη. Έτυχε στην επισκοπή του, θα κάνει αυτό το πράγμα. Τη Μικρόπολη Ιππόνος. Και δημιούργησε πραγματικά μια Χριστοπολιτεία, που εδώ φαίνεται ότι αφού το δημιούργησε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι δυνατόν, αφού μια πόλη ολόκληρη, μια Μητρόπολη, έζησε με το θέλημα του Θεού. Άρα είναι δυνατόν να γίνει σε όλη τη γη αυτό το πράγμα. Όταν κάπου εφαρμόζεται κάτι, άρα μπορώ να το εφαρμόσω και σε άλλη πόλη και σε άλλη πόλη. Αρκεί να υπάρχει το θέλω του ανθρώπου. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για τέτοιον κόσμο, μιλάμε για έναν κόσμο που ζει μακριά από το Θεό. Και το οποίο είπαμε ότι όταν αυτός ο κόσμος ζει μακριά από το Θεό και εφαρμόζει το δικό του το θέλημα, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στο πρώτο μας μάθημα, ότι πράττοντας το δικό μας το θέλημα, έχει πάλι το θέλημα του Θεού, που είναι η πηγή της ζωής, η πηγή του φωτός, η πηγή της χαράς, τα πάντα ο Θεός, τα πάντα εν πάση, η μόνη πραγματικότητα. Αφού λοιπόν, και η μόνη αλήθεια, το μόνο αληθινό που υπάρχει, αφού ο δίπλα του λοιπόν είναι έλα μαζί του,
Έχω ταυτόσιμο θέλημα, έχω ένα θέλημα. Όπως ένα θέλημα, στο πούμε, έχει τρία άτομα. Δεν υπάρχουν τρία πρόσωπα, δεν υπάρχουν τρία θελήματα. Δεν λέει άλλο ο Πατήρ, άλλο ο Υιός, άλλο το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα έχουν το αυτό θέλημα. Συνταυτίζει το θέλημά τους. Το ίδιο λοιπόν και εμείς, εάν το θέλημά μας συνταυτιστεί και γίνει ένα, γινόμαστε ένα μαζί τους. Γι' αυτό έχουμε. Και αφού αυτός ο Θεός είναι αθάνατος, γι' αυτό έχει τη αθανασία σε εμάς. Και γι' αυτό είμαστε αναθάνατοι. Δημιουργηθήκαμε αιώνιοι. Δεν δημιουργηθήκαμε για να πεθάνουμε. Αρχίζουμε και πεθαίνουμε από τη στιγμή που αποκτάμε ίδιο θέλημα, οπότε γινόμαστε ανεξάρτητη μονάδα. Ανεξαρτοποιούμεθα. Έχουμε τη δικιά μας ανεξάρτητο εγώ, δικό μας ανεξάρτητο θέλω. Και από εκεί την ώρα που το δικό μου το θέλω, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο, αρχίζω και απομακρύνω. Από το θέλω του θέλω. Και το θέλω δεν συνταυτίζεται με το θέλω του θέλω. Άρα όσο πιο διαφορετικό είναι το θέλω το δικό μου από το θέλω του θέλω, τόσο μεγαλύτερη και η απομάκρυνση. Η απομάκρυνση από την πηγή της ζωής προκαλεί το θάνατο. Η απομάκρυνση από το φως, φυσικά όσο απομακρύνουμε, οδηγούμε στο σκοτάδι. Φτάνω κάπου που τελικά δεν φτάνει το φως. Και το λέμε ότι η κόλαση είναι σκοτεινή. Είναι μακριά από το Θεό στην ουσία. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό που ξεκινάει, από το δικό μου το θέλω. Γίνομαι ιδιαίτερη μονάδα. Δεν ενώνομαι, αποκόπτομαι.